στην ομιλία των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας το Σάββατο στην Αθήνα, ένα από τα βασικά της θέματα ήταν η μεταφορά δικαστηριακής ύλης στους συμβολαιογράφους, όπως είναι η έκδοση των συνενετικών διαζυγίων και διαταγών πληρωμών, καθώς και η εγγραφή υποθήκης για τη λήψη δανείων. Η ολομέλεια, με ψήφους 34 έναντι 22 και 1 παρόν, αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης το αργότερο έως τις 12 Οκτωβρίου. Στη συνάντηση αυτή να υπάρξει γραπτή δήλωση του Υπουργού ότι δεν θα γίνει μεταφορά της δικαστηριακής ύλης στους συμβολαιογράφους. Σε περίπτωση που δεν γίνει η παραπάνω συνάντηση ή δεν υπάρξει γραπτή δήλωση, οι δικηγόροι της Ελλάδος θα απέχουν από τα καθήκοντά τους από τις 13 μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου. Αποφάσισε η ολομέλεια να μπούμε σε κινητοποιήσεις εφόσον δεν γίνουν δεκτά κάποια αιτήματα που θέσαμε στον Υπουργό μας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα ζητήσαμε να δηλώσει δημόσια ότι δεν θα μεταφερθεί δικηγορική και δικαστηριακή στην ουσία ύλη από εμάς τους δικηγόρους, τους συμβολιογράφους, και εφόσον δεν γίνει αυτό, τότε θα ξεκινήσουμε αποχή πανελλαδική. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ακριβώς, οι σκέψεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι να μεταφερθούν κάποια θέματα εντελώς δικηγορικά και δικαστηριακά, όπως είναι η έκδοση αποφάσεων επί των συνενετικών, η έκδοση αποφάσεων επί των προσημειώσεων και των διαταγών πληρωμής από αξιόγραφα στην ύλη των συμβολιογράφων. Αυτό θεωρούμε εμείς ότι υποβαθμίζει το κύρος των δικηγόρων όλης της χώρας και επιπλέον ότι αναβαθμίζει τους συμβολιογράφους, τους δίνει και δικαστική αρμοδιότητα σε θέματα πολύ ουσιαστικά πλέον, πράγμα που εμείς δεν το θεωρούμε σωστό, διότι θα καλείται ο πολίτης να πληρώνει για την έκδοση δικαστικής απόφασης, ενώ τώρα έρχεται στο δικαστή του που είναι αρμόδιος για το θέμα του και το δικάζει και εκδίδει την απόφαση και έχει μονάχα τον δικηγόρο του, ο οποίος και τον υπερασπίζεται. Παράλληλα, αποφάσισε, αν τελικά γίνει αποχή, οι δικηγορικοί σύλλογοι όλης της χώρας να παραμείνουν κλειστοί και κατά την πρώτη μέρα της κινητοποίησής τους, οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων της χώρας να πραγματοποιήσουν συγκέντρους διαμαρτυρίες έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επίσης, η ολομέλεια σε ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι και ο νόμος για την δίθεν απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος, ο οποίος ψηφίστηκε παρά την αντίθεση των δικηγόρων, δεν εφαρμόζεται από το ίδιο το κράτος, αφού μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται από αυτόν.